Κύριε Υπουργέ, κύριε Δαβάκη, χαιρόμαστε που σας βλέπουμε εδώ στη Σελασία για άλλη μια φορά. Κάθε χρόνο εδώ, όλοι μας. Ναι. Αλλά εσείς πλέον τώρα με τιμητική διάκριση, σαν υπουργός, οπωσδήποτε το πρόσωπό σας βαραίνει πολύ περισσότερο και για αυτή την έκθεση. Εντάξει, εγώ έρχομαι ως βουλευτής Λακωνίας τόσα χρόνια, αλλά και με την ιδιότητα αυτή. Είναι σημαντική αυτή η εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο. Φέτος κλείνει 10 χρόνια και πιστεύω ότι εάν κάθε τόσο επαναδιατυπώνεται και η αρχική ιδέα επανακαθορίζεται, θα έχει μια μακροβιότητα. Διότι πάντοτε σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις, ζητήματα τα οποία αφορούν οργάνωση και ρυθμό συμμετεχόντων έχουν ένα, θα έλεγα, χρειάζονται μια ομοιογένεια. Εν πάση περιπτώσει, εύχομαι να μακροημερεύσει αυτή η γιορτή, η γιορτή Ελιάς και Λατιού, αναδεικνύει τα τοπικά μας προϊόντα, αναδεικνύει τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτές τις δράσεις, αναδεικνύει και μορφές τέχνης που επηρεάζονται από την ελιά και το λάδι, κάθε είδους, από ζωγραφική μέχρι χειροτεχνία, μέχρι τα πάντα. Και κατά τούτο είναι και ένα σοβαρό πολιτιστικό γεγονός αυτό το οποίο συμβαίνει, πέρα της παραγωγικής διάστασης την οποία έχει η γιορτή Ελιάς και Λαδιού. Εύχομαι και του χρόνου, αλλά και στην επόμενη δεκαετία να είμαστε μαζί και μαζί, να μου παίρνετε συνέντευξη κι εσείς, έτσι ευθυτενείς και ευσταλείς. Και μάχημος. Όλα αυτά τα λέει το ευσταλείς και το ευθυτενείς. Να είστε καλά, σας εύχομαι υγεία πρώτα. Ευχαριστώ, κύριε Φίλε. Οικογενειακή και ατομική υγεία και μετά όλα τα υγεία άλλα. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Έτσι είναι. Και πάνω απ' όλα ψυχική υγεία, γιατί οι μέρες που περνάμε είναι αρκετά δύσκολες και ας κρατάμε την ψυχραιμία μας και την αυτοσυγκράτησή μας. Και πάλι σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή δύναμη. Και εγώ και στους συνεργάτες σας που αφανώς μας κάθε τόσο μας απαθανατίζουν. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κύριε Υπουργέ, αγαπητέ Λεωνίδα Γρηγοράκο, εμείς σας ξέρουμε, Λεωνίδα. Ο βουλευτής μας. Δεν άλλαξε τίποτα, κύριε Φιλούλη. Ο βουλευτής μας. Λίγο δουλειά παραπάνω για μένα, σας το είπα. Όχι λίγο, το λίγο δεν το κατάλαβα. Θα είμαστε παρόντες όπως είμαστε πάντα, με τους φίλους μας, με την κοινωνία μαζί και θα δώσουμε έναν αγώνα που πιστεύουμε ότι αυτός ο αγώνας στο τέλος θα έχει καλά αποτελέσματα. Κρατάω το πιστεύουμε. Το πιστεύουμε. Το πιστεύω, γιατί αυτό που κάνω αυτόν τον καιρό, κύριε Φελούρη, όπως και όλοι μας πιστεύω στην κυβέρνηση, είναι να μειώσουμε τον ανθρώπινο, ειλικρινά, έτσι, πόνο, να μειώσουμε αυτό τη μεγάλη κρίση που έχουμε και η πολιτική, αλλά γενικά η πολιτική μεΐτα φέρει στην ελληνική κοινωνία. Γιατί είναι μεγάλη κρίση, είναι παγκόσμια κρίση. Δεν είναι ελληνική μόνο, αλλά η πολιτική είναι αυτή η οποία έχει μεγάλη κρίση, κύριε Φελούρη. Δηλαδή η οικονομία έχει κρίση, η πολιτική έχει κρίση. Μεταξύ των όλη τη επικράτεια τη ελληνική που η αρμοδιότητά σα επιβάλλει να. Εντάξει, τώρα είμαι ακόμη νωρί προσπαθώ. Πιστεύω ότι η Λακωνία αντέχει ακόμη, γιατί έχει αυτά τα προϊόντα που είναι πηγή ζωής και ο ελληνικός λαός έχει μάθει να ζει έτσι. Η Λακωνία δεν έχει υποστεί τόσο μεγάλη πίεση, οικονομική κρίση, όσο έχουν υποστεί τα στρώματα, τα λαϊκά των πόλεων και ιδιαίτερα της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και των μεγάλων πόλεων. Όμως πιστεύω ότι γρήγορα να την ξεπεράσουμε, είμαστε στο μέσο της κρίσης. Μετά θα γίνει μια ανάκαμψη. Οι κρίσεις συνήθως διαρκούν 10-15 χρόνια. Νομίζω ότι είμαστε στη μέση, ότι θα πάμε, ξέρω εγώ, του χρόνου θα έχουμε θετικό πλεόνασμα και θα αρχίσουμε να ανασένουμε λίγο. Εκείνο που έχω ακούσει από φήμες, πέστε το, δεν ξέρω τι, ότι και εσείς και ο κύριος Μιχελάκης έχετε απόλυτη σύμπνοια στα υπηρεσιακά θέματα. Αυτό είναι γεγονός, είναι αλήθεια. Παλεύουμε μαζί, ξέρετε, πάντα θα υπάρχουν τα προβλήματα πολύ κόσμο και να θα μείνει το κάνουμε, προστεί. θα μείνει. Στην κινητικότητα πιστεύω ότι η κινητικότητα από το Υπουργείο Εσωτερικών δεν θα έχει απώλειες. Αυτό σας το λέω, γιατί προχωρούμε να κάνουμε μια σωστή αξιολόγηση, δεν πρέπει να πάμε πια σε οριζόντιες δομές, σε οριζόντιες απολύσεις. Θα πρέπει να δούμε να αξιολογήσουμε όλο τον κόσμο στους ΟΤΑ, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις περιφέρειες. Πιστεύω ότι και όλα τα Υπουργεία θα κάνουν αξιολογήσεις και θα δούμε
τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Πάντως υπήρξαν υπερβολές, κύριε Φλουρί. Ένα τελευταίο ερώτημα. Είχαν σε κάποια συγκέντρωση, στη σύσκεψη, πώς το λένε, Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, κάποιοι δήμαρχοι από τη Βόρεια Ελλάδα είχαν δηλώσει ότι θα παραιτηθούν κλπ. Δεν νομίζω, λάβει κάτι δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ναι, υπήρξε μια τέτοια αντίδραση στην ΚΕΔΕ, αλλά τελικά αυτό το. Ήταν ένα συμβάν, το ξεπεράσαμε. Νομίζω ότι θα πάμε στις εκλογές σε ήρεμα νερά. Είμαι υπεύθυνος του Μητρώου, των Ληξιαρχείων και των εκλογών μαζί με τον Μιχελάκη βέβαια, αλλά οι υπευθυνότητες μου είναι αυτές. Πιστεύω θα πάμε θα είμαστε έτοιμοι στις εκλογές, όποτε και να γίνουν. Εκλογές εθνικές πάντως σας διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχουν στο πρόγραμμα. Ναι. Οι εκλογές χτες, όπως μας είπε ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μας είπε ότι προγραμματίζονται για το 2015 και μετά. Δηλαδή η κυβέρνηση να εξαντλήσει την τετραετία. Σίγουρα όμως θα πάμε σίγουρα μετά από τις ευρωπαϊκές, από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, από τις εκλογές της περιφερειακής. Εντάξει, έχουμε και την Προεδρία το εξάμηνο του 2014. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και είμαστε και εμείς υποχρεωμένοι σαν Υπουργείο Εσωτερικών να συμμετάσχουμε σε όλες τις εκδηλώσεις της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχουμε πολλές. Κύριε Υπουργέ, εύχομαι πρώτα υγεία σε εσάς και για όλο τον κόσμο. Και προσωπικά εύχομαι σε όλους τους Λάκωνες να περάσουν καλό καλοκαίρι, καλό Αύγουστο. Ο Αύγουστος είναι ο ζωοδότης μήνας. Εσείς θα δουλεύετε όμως. Εμείς θα δουλεύουμε, ναι, θα δουλεύουμε. Εγώ θα λείψω για 2 μέρες μόνο από το Υπουργείο. Τις επόμενες μέρες μου κανονίσω τον κύριο Μιχελάκη να είμαστε μαζί συνέχεια στο Υπουργείο. Να είστε καλά. Και ευχαριστώ που και εγώ. Ευχαριστώ. Κοντά μας είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και τώρα έχετε πολλές αυτές. Ναι. Τον κύριο Μενέλαο Δασκαλάκη. Γηθιατάκη, γηθιάτης, Λάκωνας, με πνεύμα και με σώμα και από πάση πλευράς. Και όπως κάθε χρόνο, κύριε Γενικέ, σας βλέπουμε εδώ στην Σελασία. Πέστε μας 2 λόγια. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ και φέτος, γιατί αυτή η εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο εδώ συμβολίζει την προσπάθεια των ανθρώπων του νομού να προωθήσουν τα εξαιρετικά προϊόντα τα οποία παράγουν. Προϊόντα ποιότητας, τα οποία έχουν, αλλά μπορεί να έχουν ακόμα καλύτερη τύχη, σωστά, πορεία και μέλλον. Άρα λοιπόν η παρουσία μας εδώ και η δική μου, πέρα από την χαρά που μου δίνει με την επαφή με τους συμπατριώτες μας, είμαι και μία, αν θέλετε, ενσυνείδητη πράξη στήριξης των ανθρώπων στην προσπάθεια που κάνουν, και μία αισιόδοξη, αν θέλετε, προοπτική, η οποία υπάρχει και μπορεί να υπάρξει. Πιστεύω λοιπόν ότι εδώ παρουσιάζεται ένα άλλο πρόσωπο της πατρίδας. Παρουσιάζεται το πρόσωπο το παραγωγικό, το πρόσωπο των ανθρώπων που εργάζονται αποτελεσματικά και της προσπάθειας. Σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να είμαστε δίπλα και πρέπει να την ενισχύσουμε. Πάνω απ' όλα όμως το δικό μου μήνυμα είναι ότι ο παραγωγός, αυτός που εργάζεται και παράγει, είναι αυτός που ξέρει καλύτερα το προϊόν από όλους και είναι εκείνος που πρέπει να πάρει τις πρωτοβουλίες και να σύρει όλους εμάς μαζί του. Και να έχει και περισσότερα χρήματα στη τσέπη του για να ξοδεύει στα μαγαζιά και στη γενικά. Αυτό ξέρετε ότι είναι. Να σκορπάει το χρήμα και να έχουμε αναβάθμιση της ζωής. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Αυτό είναι πραγματικότητα. Πιστεύετε ότι θα ξεπεράσουμε τη χρονιά αυτή χωρίς ατύχημα, επειδή ξέρω ότι είσαστε βασικός τέλεχος στα κυβερνητικά κλιμάκια? Πέστε μου σας παρακαλώ, να φοβόμαστε για κάποιο ατύχημα ή θα το ξεπεράσουμε? Λέμε ότι θα το ξεπεράσουμε. Μάλιστα. Εσείς πώς το βλέπετε? Είναι γεγονός ότι απευχόμεθα το ατύχημα. Το ατύχημα, εάν συμβεί, που δεν θα συμβεί, θα είναι ατύχημα για τη χώρα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Είναι καταστροφή, μάλλον. Ναι. Το ατύχημα θα είναι καταστροφικό για τη χώρα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο όλοι προσπαθούμε με αισιοδοξία και πείσμα και σκληρή δουλειά να φύγουμε από την επικίνδυνη ζώνη. Μπορώ να σας πω την άποψή μου ότι η χώρα έχει ξεφύγει από τον μεγάλο κίνδυνο. Αυτό που μετράει τώρα είναι να πιάσουν τόπο οι προσπάθειες. Και αυτό που ζητάμε από τους συμπατριώτες μας είναι να συνεχίσουν να βάζουν πλάτη σε αυτή την προσπάθεια. Η διέξοδος από την κρίση είναι κοντά. Ναι. Πρέπει να αντέξουμε και πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Είμαι απόλυτα αισιόδοξος. Και έχουμε και την αγωνία του να φτάσουμε στο τέλος. Να φτάσουμε στη. Ξέρετε ότι σε έναν αγώνα δρόμου, ναι,
σε ένα μαραθώνιο τα πιο δύσκολα μέτρα είναι τα τελευταία. Κατανοούμε την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας. Και πάνω απ' όλα ο απλός Έλληνας πολίτης, ο οποίος δίνει με αξιοπρέπεια τον καθημερινό του αγώνα. Θέλω όμως να στείλω ένα μήνυμα και στους συμπατριώτες μας, ότι η προσπάθεια αυτή θα έχει αποτέλεσμα. Είναι βέβαιο ότι θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Σας εύχομαι υγεία πρώτα, προσωπική και οικογενειακή, και δύναμη, γιατί ξέρω το πόστο σας, πόσο σημαντικό είναι στην όλη διαδικασία. Καλή δύναμη σε όλους μας και πάνω απ' όλα εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αργυτάκο, καταρχήν να σας συγχαρούμε και εμείς από το Μετερίζει το δικό μας για την οργάνωση την οποία έχουν οι συνεργάτες σας με την δική σας την εποπτεία και ομπρέλα, και θέλω να σας πω ότι παρόλη την κρίση, ίσως η κρίση να είναι και η αιτία που μαζευτήκαν εδώ παραγωγή και όχι μόνο. Κοιτάξτε, η κρίση οπωσδήποτε είναι ένας λόγος που συντελεί στο να υπάρχει κάποια κινητικότητα, και εύχομαι και ελπίζω μέσα από την κρίση να κάνουμε τις σωστές επιλογές. Θέλω να πω όμως ότι για την επιτυχία που είπατε, οπωσδήποτε αξιοποιήσαμε την 10χρονη εμπειρία με το Μανουσάκη και τον Βαγγέλη του Βαλιώτη και άλλους συνεργάτες από τα προηγούμενα χρόνια. Και εσάς ακόμα. Από άλλο Μετερίζει. Ναι, μια εμπειρία για να κλείσει επιτυχημένα η πρώτη δεκαετία. Πιστεύω ότι πρέπει να ανασκουμποθούμε ώστε η δεύτερη δεκαετία που θα ξεκινήσει να ξεκινήσει με ένα πανηγυρικό τρόπο, θα πω, και με αυτά και, με τους προβληματισμούς που ακούσαν στα διάρκεια των εγγενείων. Είναι γεγονός ότι παρά την κρίση η γιορτή Ελιάς και Ελλαδιού αντιστέγεται. Και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει να προσφέρει όσα πρόσφερε και τα προηγούμενα χρόνια. Να μην ξεχνάμε ότι το ελαιόλαδο είναι η κύρια πηγή που έχει σχέση με την τοπική μας οικονομία. Και είναι κρίμα η ποιότητα του λαδιού, της ελιάς, να μην αξιοποιείται όπως πρέπει. Εμείς θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μπορέσουμε με εξωστρέφεια να αποκτήσουν τα λακωνικά προϊόντα, και ιδίως το ελαιόλαδο και τα εσπεροειδοειδή, και ιδίως της περιοχής του Δήμου μας, την τιμή και την αξία που πρέπει στο εξωτερικό. Αυτό είναι ο στόχος μας και πιστεύω ότι θα το πετύχουμε με τη συνεργασία όλων. Θέλω να πιστεύω ότι ανωδικά πηγαίνουμε. Αυτό έχει σημασία και το είπατε κι εσείς άλλωστε. Ο στόχος είναι τώρα που είναι η κρίση να διατηρηθούμε και δυνατόν να βελτιωθούμε. Αυτό ακριβώς. Ότι διατηρούμε, θα διατηρούμε. Θα. Να μην πέσουμε πιο κάτω. Ναι, εάν τώρα που είναι η κρίση σταθούμε όρθιοι, ναι, πιστεύω ότι πλέον τα πράγματα θα είναι πολύ ευαίωνα. Και από ό,τι βλέπουμε, και θα τα περάσουμε και όλα τα περίπτερα θα τα προβάλλουμε, είναι μια ζωντανή. Είναι ζωντανή. Δεν υπολείπεται σε τίποτα από τα 2-3 προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Που σημαίνει αυτό που είπαμε, ότι παρά την κρίση αντιστεκόμεθα. Κύριε Δήμαρχε, εύχομαι υγεία και δύναμη να τα καταφέρετε. Και τα δύο είναι απαραίτητα. Περισσότερο υγεία, γιατί άμα έχει υγεία θα αποκτήσει και δύναμη. Έτσι είναι. Ευχαριστώ πολύ και να σας συγχαρώ και εσάς, ότι σε όλες τις σημαντικές εκδηλώσεις αλλά και γενικότερα του Δήμου είσαστε παρόν και έχετε μια έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και αυτό οφείλω να το αναγνωρίσω. Εμένα με ενδιαφέρει το έγκυρη. Εντάξει. Να είναι έγκυρη. Δηλαδή αυτό θα το αφήνουμε να το κρίνουν οι τηλεθεατές. Όχι εσείς, θα το κρίνουμε εμείς και οι τηλεθεατές. Λέω ότι προσπαθούμε. Εμείς το λέμε, εσείς να δέχεστε και τα καλά και τα αρνητικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Είναι οπωσδήποτε πολύ περισσότερα. Ευχαριστώ. Γιατί όλοι έχουμε και αδυναμίες και λάθη. Μην διεκδικείτε το αλάτι. Όχι, καλά και τον χρόνο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ο κύριος Παντόπουλος είστε. Λέγομαι Παντόπουλος Φώτης και εκπροσωπώ την Ένωση Ξενοδοχείων Λακωνίας. Ευχαριστούμε κύριε Φελούρη. Να είστε καλά. Θέλαμε να μιλήσουμε σε όλους με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση για το τοπικό σύμφωνο ποιότητας Λακωνίας, το οποίο δρομολογούμε την 1η-1η-2013. Το έχουμε παρουσιάσει σε 4 πανεπιστήμια και έχουμε εισπράξει πάρα πολύ καλές κριτικές. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε. Και σε συνάρτηση με το ελληνικό πρωινό που δρομολογούμε, θέλαμε από εδώ σήμερα να μιλήσουμε σε όλους και ιδιαίτερα στους παραγωγούς και αυτούς των ιδιαίτερων προϊόντων της Λακωνικής Γης και περιφέρειας, να τους εξηγήσουμε ότι θέλουμε να στηρίξουμε τον προορισμό Λακωνία, τον οποίο υποστηρίζει η Ένωση γιατί η ίδια τον έχει συστήσει ως φορέα, και να υπολογίζουν σε εμάς και να μας απευθύνονται σε οτιδήποτε χρειαστούν. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει τώρα εδώ όλη αυτή η ανάλυση, αλλά μπορούμε όμως να πείτε στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Πολάλη τον πρόεδρο και εσείς μαζί
να έρθετε στο στούντιο να κάνουμε μια ανάλυση του θέματος, ούτως ώστε να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, γιατί μας βλέπουν σε όλο τον πλανήτη. Δεν είναι μόνο για τη Λακωνία. Το γνωρίζω πολύ καλά. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, εγώ σας κάνω την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απλά θέλαμε με αφορμή την εκδήλωση αυτή να αποστείλουμε σήμερα το μήνυμα ότι το τοπικό σύμφωνο για τη Λακωνία είναι εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό είναι σημαντικό. Ευχαριστούμε, και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές δουλειές για, για το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Κύριε Δίκητα. Καλησπέρα. Πολύ καλά. Έχουμε αρρώστους. Πάντα έχουμε αρρώστους, γιατί οι ασθένειες είναι μέσα στη ζωή και εμείς πάντα είμαστε σε ετοιμότητα για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό από πλευρά υγειονομικού σχηματισμού εννοώ. Ναι, αυτό το κάνατε πάντα. Έχουμε καμία διαφορά, δηλαδή διορθώθηκε λιγάκι το θέμα της αυτάρκειας του νοσοκομείου από πλευρά υλικών το ένα το άλλο, γιατί υπήρχε μια τέτοια, εκτός από το έμψυχο έχουμε και το άψυχο. Έχουμε και τα εφόδια, τα οποία κάνουμε μεγάλο αγώνα για να είναι έστω οριακά στη διάθεση των ασθενών μας που προσέρχονται στο νοσοκομείο, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε αν και ο αγώνας γίνεται ολοένα και περισσότερο άνισος με τα προβλήματα που έχει η ελληνική κοινωνία και τα δημοσιονομικά που δεν έχουν καλή πορεία τώρα τελευταία. Μου δίνετε την υπόσχεση να έρθουμε στο γραφείο να τα αναλύσουμε τα πράγματα, να μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Είσαστε πάντα ευπρόσδεκτοι και με χαρά θα σας δεχτώ στο γραφείο και σας ευχαριστώ και για κάθε περίπτωση που συνδράμετε το έργο του υγειονομικού σχηματισμού της Λακωνίας με τον Ελλάδα TV, με καθήκον, την ενημέρωση της κοινωνίας μας και για τον αγώνα που δίνουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και σε επάρκεια υλικών και μέσων. Και εγώ επιτελώ το καθήκον μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά. Κύριε Στρατηγάκο, αγαπητέ Ηλία, δύο λόγια. Ξέρω ότι έχετε βιασύνη. Έχω να ευχηθώ τα χρόνια πολλά και κάθε επιτυχία στη γιορτή, την όμορφη αυτή γιορτή, τη δέκατη του λαδίου και της ελιάς. Της ελιάς και του λαδίου. Ή της ελιάς και του λαδίου. Έτσι. Ένα προϊόν το οποίο είναι κυρίαρχο στο νομό Λακωνίας. Βέβαια η έκθεση αυτή, η γιορτή έχει καθιερωθεί. Τώρα θα πρέπει να ψάξουμε το επόμενο βήμα ώστε στα 20 χρόνια να έχουμε να είμαστε πάλι εδώ, ναι. Πρώτα να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο και, και στον εαυτό μας, η γιορτή να έχει επιτύχει το επόμενο σκαλοπάτι που είναι η παρέμβαση στο διεθνές εμπόριο, δηλαδή πως το λακωνικό λάδι δεν θα αναμειγνύεται πια με τα λάδια της Ιταλίας, αλλά αυτοτελώς θα παρεμβαίνει στην αγορά τη διεθνή, και εν πάση περιπτώσει ας μην επεκταθούμε σε τέτοια ας μην τώρα, επεκταθούμε τώρα. Τώρα την ευχή σας θέλουμε μόνο. Λοιπόν, η ευχή μας είναι δεδομένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Επίσης και εσείς. Κυρία Τζανετέα, αγαπητή Δία, σαν αντιπεριφερειάρχης που είστε και από ό,τι έχουμε την δύναμη να ξέρουμε από πρώτο χέρι ότι είστε πολύ δραστήρια και προχωράτε πολύ γρήγορα τα έργα της Λακωνίας, έργα υποδομής σοβαρά και τα οποία, μεταξύ των οποίων σας συγχαίρω και για την παράκαμψη της Ελασίας που τη δώσατε, έστω και με αυτόν τον τρόπο που τη δώσατε, για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Ναι. Πέστε μας δύο λόγια για την έκθεση εδώ πέρα, για την γιορτή της Ελιάς και του Λαδιού. Θέλω καταρχήν να συγχαρώ τους διοργανωτές, τον Μανώση τον Μανουσάκη, τον εμπνευστή, με τον Βαγγέλη τον Βαλιώτη και όλους τους Λάκωνες εκθέτες που, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, σήμερα είναι εδώ δίνοντας και αυτή τη δική τους μάχη. Η συγκεκριμένη έκθεση κλείνει 10 χρόνια. 10 χρόνια τα οποία υπήρξαν δημιουργικά και τώρα πραγματικά αισθανόμαστε όλοι, υπόθηκε και στην αίθουσα, να μπορέσει να αποκτήσει εξωστρέφεια για να μπορέσει να διατηρηθεί. Εκείνο που έχει όμως σημασία είναι ότι οι επιχειρηματίες μας παρά τις δυσκολίες και τις αντιξιότητες αντέχουν και προσπαθούν, και αυτό μας δίνει δύναμη, δίνουν μάχη και άνηση μάχη. Και θέλω να καλέσω και όλους τους Λάκωνες να στηρίξουμε τα λακωνικά μας προϊόντα, να στηρίξουμε τους δικούς μας ανθρώπους στη Λακωνία, γιατί πραγματικά και τα προϊόντα μας είναι καλά, έχουν μεγάλη διατροφική αξία και είναι γεγονός ότι στηρίζοντας την τοπική μας οικονομία στηρίζουμε τους ίδιους εαυτούς μας. Σωστό.
Εμείς σε ό,τι μας αφορά, ο Περιφερειάρχης, ο Πέτρος ο Τατούλης, το Περιφερειακό Συμβούλιο, δίνουμε τη δική μας μάχη. Δίνουμε τη δική μας μάχη μέσα από δράσεις που έχουμε και για τον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης και το πρόγραμμά μας που έχουμε παρουσιάσει για τη χτινοτροφία και την αλληλεία. Και το έχουμε παρουσιάσει άλλωστε. Τη συμμετοχή μας σε εκθέσεις, αλλά κυρίως δίνουμε τη δική μας μάχη προκειμένου να εντάξουμε έργα υποδομής που θα βοηθήσουν αυτόν τον τόπο. Όλα αυτά, για όλα αυτά απαιτείται σκληρή δουλειά. Και πράγματι, όπως είπατε, εμείς παραδώσαμε, μιας και βρισκόμαστε στη Ελασία, την παράκαμψη των Βουτιάνων της Ελασίας, όπως λέγεται, ένα δρόμο με γνωστά προβλήματα, τον παραδώσαμε προσωρινά. Αλλά εγκαίρως για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Για να εξυπηρετήσουμε την τουριστική σεζόν. Ήταν και αίτημα των ανθρώπων μας εδώ που ασχολούνται με τον τουρισμό. Ενώ στις 6 αλλά του Αυγούστου... Αλλά οφείλω να πω και ένα μπράβο και στον εργολάβο, ο οποίος έκανε τώρα με τις διορθώσεις που έκανε. Έκανε πραγματικά πάρα πολύ γρήγορα και καλή δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι λάκωνες οι άνθρωποι. Ακριβώς, οι οποίοι ακριβώς. Δουλεύουν και έχουν την ίδια αγωνία ο και αυτής. Ναι, ο κύριος Μπορέτος, ο κύριος Παπαδάκος, ο κύριος Κανελάκης είναι μια σύμπραξη. Όλοι μαζί, ο κύριος Λιόκαυτος είναι μια σύμπραξη, οι οποίοι πραγματικά δίνουν και αυτή τη δική τους μάχη μέχρι εκεί που μπορούν. Και να σας πω ότι στις 6 του μήνα δημοπρατείται και το υπόλοιπο κομμάτι. Όσοι περνάνε από αυτό το κομμάτι, είναι το κομμάτι που έχει την πορτοκαλί διαγράμμιση που σημαίνει προσωρινή παράδοση. Και ευχόμαστε πραγματικά το έργο να πάει καλά, γιατί είναι τραγικό να έφυγε το έργο να πέσει για να μπορείς να δικαιωθείς. Είναι τραγικό αυτό. Όχι, κανένας δεν το κάνει αυτό. Και αν το κάνει κάποιος είναι επιπόλαιος. Ναι, θεωρώ λοιπόν ότι ακόμη και αν είναι ένα έργο με πολλά προβλήματα, ακόμη και αν έχουμε πάλι προβλήματα, εμείς είμαστε εδώ, το παρατηρούμε καθημερινά και θα το επιδιορθώνουμε. Είναι μια περιοχή που στην ουσία δεν έπρεπε να έχει γίνει καθόλου το έργο. Το κυριότερο είναι ότι ο κόσμος περνάει εν ασφαλεία. Περνάει εν ασφαλεία. Είναι ένα έργο ασφαλές. Εμείς το παρακολουθούμε και θα το παραδώσουμε ακόμη καλύτερο. Σημασία. Και όποια ζημιά υποστεί περαιτέρω, γιατί ξέρετε υπάρχουν πάρα πολλά νερά σε βάθος. Είναι γνωστό το πρόβλημα που υπάρχει, το γεωλογικό εκεί πρόβλημα. Εμείς είμαστε εδώ να το διορθώνουμε, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο φτιάχτηκε μέσα στην περιφερειακή μας ενότητα και είναι ένα κομμάτι σημαντικό ακόμη και όταν παραδοθεί ο δρόμος Λεύθων Σπάρτης. Θα κάνει και αυτό τη δουλειά. Ακριβώς. Και είμαστε υποχρεωμένοι να το συντηρούμε. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πάει καλά. Όπου χρειαστεί θα το συντηρήσουμε μέχρι να σταθεί ο δρόμος, να μπορέσουμε, όπως λένε στη γλώσσα των αερογράφων, να το πιάσουμε το έργο. Εκείνο που έχει σημασία ότι δίνεται μάχη, ο Περιφερειάρχης κάνει μάχη σε όλα τα επίπεδα, όλοι μαζί έχουμε ενώσει τις δυνάμεις μας και είναι σημαντικό αυτό και αυτό είναι το μήνυμα που περνάμε. Εμείς αρχίσαμε, κατεβήκαμε σε αυτές τις εκλογές με δύναμη την κοινή με σύνθημά μας την κοινή προσπάθεια. Αυτό το συνεχίζουμε και τώρα και αυτή η προσπάθεια πρέπει να γίνει πιο δυνατή. Τα έργα τα οποία θα πραγματοποιηθούν στον νομό είναι έργα υποδομής, προχωράμε, συνεχίζουμε και ευχόμαστε ο Θεός να μας έχει καλά. Ακριβώς. Με όλους τους συνεργάτες μας, με όλους τους ανθρώπους, γιατί η δύναμή μας κύριε Φελούρη είναι οι άνθρωποι μας. Σε αυτούς στηριζόμαστε, αυτούς ακούμε, σε αυτούς οφείλουμε να αποδώσουμε και αυτοί είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι μας ασκούν κριτική και έχουμε κάνει λάθη. Έχουμε κάνει παραλήψεις, τις γνωρίζουμε, γινόμαστε καλύτεροι. Δηλαδή, η πρόθεση μετράει και η προσπάθεια. Ακούστε να δείτε, όποιος ό,τι δεν δρά και δεν κινείται δεν κάνει λάθος. Το να κάνεις κριτική του καφενείου, ενώ στην ουσία δεν προσπαθείς καθόλου, νομίζω αυτή την περίοδο είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Χρειαζόμαστε όλους μαζί, δίπλα, χρειαζόμαστε την άποψή τους, τη γνώμη τους, τη συμβουλή τους και εμείς θέλω να διαβεβαιώσω για άλλη μια φορά με την ευκαιρία της προσπάθειας αυτής της έκθεσης εδώ στη Σελασία που κλείνει 10 χρόνια ότι εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια την οποία έχουμε αρχίσει.
Καλή δύναμη, υγεία και καλή δύναμη να τα φτιάξετε. Να είστε καλά. Κύριε Πουλοκέφαλε, αγαπητέ Γιώργο, σαν πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, οπωσδήποτε έχετε ευρύτερες ιδιότητες και αρμοδιότητες, αλλά είστε, δεν πάβετε να είστε, Λάκωνας γέννημα και θρέμα. Και οπωσδήποτε σας πονάει αυτός ο τόπος. Πέστε μας όμως δύο λόγια, πώς βλέπετε αυτή την έκθεση. Εγώ τη θέλω γιορτή να πω... Ελιάς και Λαδιού. Πραγματικά ότι είναι μια γιορτή. Αξίζουν τα συγχαρητήρια στους διοργανωτές, αυτούς που είχαν την έμπνευση πριν από 10 χρόνια να ξεκινήσουν αυτή την έκθεση και αυτούς που σήμερα έχουν το κουράγιο και τη συνεχίζουν. Νομίζω ότι το μήνυμα αυτής της έκθεσης πρέπει να είναι τριπλό, προς τις κατευθύνσεις. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να στηρίζουμε τα τοπικά προϊόντα, εμείς οι Λάκωνες τα λακωνικά προϊόντα, τα πελοποννησιακά προϊόντα, τα ελληνικά προϊόντα, αν θέλετε, σε μια εθνική καθαρά βάση. Το δεύτερο, θα πρέπει να έχουμε ποιοτικά προϊόντα και κυρίως να στηριχτούμε πάνω στους νέους αγρότες, που εκεί θα πρέπει με πολιτικές να τους δώσουμε τα εχέγγυα να στηθούν και να οργανωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί για τους νέους αγρότες, το έχω ξαναβεί πάλι, σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι η ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα είναι το Ταμείο Ενεργείας στο οποίο τους στέλνουμε. Είναι η ζωή τους η ίδια και εκεί ακριβώς η νέα Ελλάδα, με τις οργανωτικές αλλαγές αυτές που θέλουμε, με την αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου και όλα αυτά που λέμε σε περίοδος κρίσης που πρέπει να τα αλλάξουμε, νομίζω ότι θα πρέπει ο πρωτογενής τομέας, που είναι η βάση μας, η κινητήριος δύναμή μας, η ατμομηχανή της οικονομίας, αν το θέλετε, εκεί ακριβώς θα πρέπει να δώσουμε βάση. Εγώ κάνω και μια δημοσιογραφική παρένεση του κόσμου να προσπαθήσουν και να βοηθήσουν οι αγρότες να έχουν χρήματα. Γιατί αν έχουν οι αγρότες δεν φυλάνε στο σεντούκι, πάνε και τα ξοδεύουν στα μαγαζιά δεξιά-αριστερά. Ακριβώς, είναι τοπική οικονομία, είναι ανακυκλούμενα χρήματα τα οποία γυρίζουν στους πολίτες μας, στους πατριώτες μας, στην πόλη μας, στον νομό μας, στην περιφερειά μας. Είναι η πιο σκληρή δουλειά. Ακριβώς. Και κάποτε θα πρέπει αυτούς τους παλιούς αγρότες, βέβαια, τουλάχιστον να τους τιμήσουμε. Έτσι. Γιατί είναι η γενιά, η κουρασμένη, που έχει δώσει τα πάντα με εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Και για να κλείσω το σκεπτικό μου, έλεγα, η τρίτη παράμετρος είναι η εξωστρέφεια. Ναι. Δηλαδή αυτά τα καλά προϊόντα, τα ποιοτικά, τα άριστα που παράγουμε, πώς θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε στις αγορές. Και κυρίως στις αγορές του εξωτερικού. Και εκεί είναι το μεγάλο μας στοίχημα, που θα πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή με γενναίες πολιτικές να σταθούμε δίπλα στους παραγωγούς και να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Ραχοβίτη, τον Σταύρο, γεωπόνος, αλλά και εκπρόσωπος πολιτευτής τώρα, πολιτευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, στη Λακωνία. Ναι. Είμαι εδώ με την ιδιότητα του Προέδρου του Συλλόγου Γεωπόνων. Ακριβώς. Είχαμε μια ωραία εκδήλωση, είναι η δεύτερη μέρα της εκδήλωσης των επιστημονικών εκδηλώσεων που κάνει ο Σύλλογος, το ξέρω, ναι, μαζί με τη γιορτή Ελιάς, στα πλαίσια της γιορτής. Σήμερα διαφοροποιήσαμε λίγο το θέμα, πήγαμε στην κτηνοτροφία. Είχαμε τον κύριο Χατζηγεωργίου, που είναι καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για τους βοσκοτόπους. Και είχαμε και τον κύριο οικονόμου, τον Κώστα, από την εταιρεία Βακάκης, που μας μίλησε για την οργάνωση χώρων. Είστε ευχαριστημένος? Ναι, θεωρώ, και κάνοντας μια αποτίμηση έτσι, των τελευταίων 10 χρόνων στη γιορτή εδώ, έχουν ακουστεί κατά καιρούς πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Αυτό είναι γεγονός. Έτσι, είτε από χημικούς, είτε από ειδικούς στο λάδι, είτε από ειδικούς στην προώθηση των εξαγωγών. Εδώ έχουν ακουστεί πολύ χρήσιμα πράγματα. Θεωρώ ότι όποιος παρακολούθησε τις εκδηλώσεις αυτές, αλλά και όλο το πλαίσιο της γιορτής Ελιάς, ο απολογισμός είναι θετικός όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι σημαντικό και θετικό στοιχείο. Βεβαίως. Οπότε έχουμε να ελπίζουμε κάτι. Έχουμε να ελπίζουμε, βέβαια, δηλαδή, αυτό που είπα και στην εισαγωγή μου, κύριε Φελούρη. Έχει δημιουργηθεί αυτό το κίνητρο που λέμε η πρόθεση για να έχουμε ανάπτυξη και ο καθένας από μόνος το του. Το κίνητρο έχει δημιουργηθεί. Αυτό που χρειάζεται όμως δεν είναι μόνο η ατομική βάση και το κίνητρο, το θέλω. Το θέλω. Είναι σημαντικό όμως. Είναι ένα στοιχείο. Είναι ένα στοιχείο. Δεν είναι το σημαντικότερο. Σαν ένα θεμέλιο. Το σημαντικό λοιπόν είναι να γίνει οργανωμένη προσπάθεια αυτό, ναι, σε αυτό. Ναι, έτσι, ναι, γιατί ο καθένας για μόνος του να βγάλει ένα μπουκάλι και να πει ότι εγώ βγήκα να πουλήσω, να δεν είναι το πρόβλημα. Έτσι. Για να αποδώσει λοιπόν, θέλει ένα θεσμικό πλαίσιο τέτοιο που να βοηθάει τις εξαγωγές,
θέλει έναν φορέα που να μπορεί αξιόπιστα να διαχειρίζεται αυτή τη λειτουργία, να φέρνει δηλαδή σε επαφή τον κόσμο του ελαιολάδου, τον παραγωγικό κόσμο του ελαιολάδου με τον καταναλωτή και όχι μόνο, έτσι, και χρειάζεται πάνω απ' όλα η πολιτική βούληση. Είναι όλα θέμα πολιτικής. Δεν λύνονται τα προβλήματα με ευχές και με ευχολόγια. Μια υπόσχεση. Οπότε μία από αυτές τις ημέρες που θα έχουμε ευκαιρία, και εγώ και εσείς, να καθίσουμε να κάνουμε μια τέτοια πρόταση, ανάλυση μέσα από το κανάλι προς κάθε κατεύθυνση. Να το με κάνουμε συγκεκριμένα οπότε στοιχεία. Δέχτε η πρότασή σας. Όποτε θέλετε, εντάξει, να το κάνουμε. Οπότε βεβαίως. Είσαστε και μέσα, είσαστε και καθήλυν αρμόδιος. Βέβαια, σαν ενδυνάμει κυβέρνηση αύριο ΣΥΡΙΖΑ, έχει πρόταση και έχει και τη θέληση. Και όχι μόνο, να διατελέσατε και επί 24ωρου βάσεως βουλευτής. Έτσι. Για ένα 24ωρο. Δεν ξεχνάμε και αυτό. 48 ώρες. Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για όλα όσα κάνετε. Να είστε καλά. Και είμαστε μαζί κοντά για να βοηθήσουμε αυτό το τόπο. Ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε αυτόν τον τόπο. Αυτό είναι το μεράκι μας. Και τίποτα άλλο. Και πάλι συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Μανούσο Μανουσάκη. Ο κύριος Μανουσάκης, πέραν το ότι έχει εκλεγεί, είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος κλπ, αλλά είναι ο πρόεδρος του συνδέσμου της εταιρείας, της μη κερδοσκοπικής εταιρείας Γιορτή Ελιάς Χελαδίου. Μπράβο, η οποία είναι θεσμοθετημένη, όλα αυτά εδώ είναι υπό την διαχείρισή της κλπ. Ναι, ναι. Οπότε και κύριε Μανουσάκη, είστε και ο πρόεδρος και ο ηθήνων νους στην όλη προσπάθεια, μια και ήσασταν και ο εμπνευστής. Εντάξει, δεν θα έχω κάνει εγώ τα πράγματα αυτά, είναι δουλειά πολλών ανθρώπων. Ναι, ο Βαγγέλης ο Βαγιώτης, ο οποίος πραγματικά Όλοι, ο καθένας από το μετερίζει του. Εντάξει, δεν θα ξεχάσουμε κανένα όνομα και θα παρεξηγηθούμε. Ναι, λοιπόν, μην αρχίσει. Και αυτοί που την ξεκίνησαν τη γιορτή τότε, ο Κώστος Φούρκας, ο Πίλιουρας, ο Φίλιππας, μα και ο Σταύρος Αγιτάκος τότε που ήταν στα Στερεά Απόβλητα, είχε δώσει και αυτό. Και τώρα συνεχίζει να ενισχύει τη γιορτή. Ήταν πολλών ανθρώπων έργο το γιορτή αυτή, δεν ήταν ενός. Λοιπόν, μην το λέμε. Έτσι, όλοι προσφέραμε. Ναι. Από το μετερίζει. Και τώρα την έχει αναλάβει και το νομικό πρόσωπο πολιτισμού, περιβάλλοντος και αθλητισμού, ναι. Και βέβαια η εταιρεία, η μη κερδοσκοπική εταιρεία, είναι που τραβάει όλο αυτό το ωραίο και ευχάριστο ζόρι, θα έλεγα. Εγώ για να υλοποιήσει αυτή τη γιορτή, αλλά όχι μόνο αυτή η γιορτή αυτή έχει μια βαρύτητα μοναδική, είναι η μακροβιότερη πανελλαδικά γιορτή που προωθεί τοπικά προϊόντα 10 χρόνια, βρήκε δεκάδες μιμητές σε αυτή τη δεκαετία. Και όχι μόνο στη Σαλασσία, παντού, σε όλη την Ελλάδα. Ναι, που προωθούμε τα λακωνικά προϊόντα, δεν τα προωθούμε στη Λακωνία βέβαια. Ναι. Αν και εδώ πέρα χρειάζεται πρόωθηση, χρειάζεται και εστιατόρες και ξενοδόχοι να χρησιμοποιούν και να μπουν στο πνεύμα. Ναι, να χρησιμοποιούν ελληνικά προϊόντα και διλακωνικά προϊόντα. Τέλος πάντων, η γιορτή αυτή ταξιδεύει. Ναι, πάμε στο Σύνταγμα κάθε χρόνο, φέτος πήγαμε και στο Πειραιά. Παλιότερα στην Μακεδονία. Ναι, Κομωτινή, δύο χρονιές πήγαμε στην Κομωτινή με εξαιρετικά αποτελέσματα. Βρήκανε αγορές, βρήκανε πελατεία οι εκθέτες μας εκεί πέρα. Αλλά και στις αγορές του Συντάγματος και του Πειραιά και στη Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας έχουμε πάει και που δεν έχουμε πάει με τη γιορτή αυτή στην Αθηναίδα. Την έχουμε γυρίσει, την έχουμε ταξιδέψει όμορφα τη γιορτή. Και ήμασταν οι πρώτοι που ξεκινήσαμε το σύνθημα «Έλληνες, προτιμάτε τα ελληνικά προϊόντα». Και με μεγάλη ικανοποίηση βλέπουμε ότι αυτό έχει γίνει τώρα πια κρατική πολιτική. Έτσι. Αυτό το αυτονόητο δηλαδή που εμείς το λέγαμε πριν 10 χρόνια, τώρα αυτή η 10χρονη φωνή μας έγινε κρατική πολιτική και βρήκε και ένα σωρό μιμητές ανά την Ελλάδα. Αυτό είναι η σημασία της γιορτής, είναι κάτι πολύτιμο που πρέπει να καταλάβουμε την αξία του, διότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη γιορτή είναι εμείς να την υποτιμήσουμε, εμείς οι ίδιοι να μην καταλάβουμε το πόσο σημαντική είναι. Αυτό είναι γεγονός. Και είσαστε αξιέπαινοι που κάνετε αυτές τις προσπάθειες. Θέλω να πιστεύω ότι δεν πλέον τώρα έχει εδραιωθεί και με το κτίριο και με την έκταση εδώ, όπως έχει πλέον νομιμοποιηθεί και μονιμοποιηθεί όλη αυτή η διαδικασία. Ναι, ναι. Οπότε ποιος θα πάρει το ρίσκο και το βάρος της ευθύνης να τα καταργήσει αυτά? Κανείς.
Έτσι, μα και εγώ είπα από την αρχή και πριν από λίγο ότι εάν από κάπου κινδυνεύει η γιορτή είναι από εμάς τους ίδιους. Ναι, πρέπει η νέα δεκαετία, η νέα δεκαετία να... Εγώ έκανα μια προσφορά στην γιορτή με δική μου πρωτοβουλία. Πήρα δηλώσεις από όλα τα περίπτερα. Ωραία. Και όλοι είναι ευχαριστημένοι. Πρέπει αυτή η νέα δεκαετία να σηματοδοτήσει κάτι καινούριο. Η νέα δεκαετία που έρχεται να διαφοροποιηθούμε, να κάνουμε κάτι πρωτότυπο. Έτσι. Για να διατηρηθεί η γιορτή και να βρουν ακόμα περισσότερες αγορές οι Λάκωνες τυποποιητές και παραγωγοί. Κάθε φορά να αναβαθμίζεται και ιδεολογικά και συνθηματολογικά και από πάση. Αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστια ευθύνη απέναντι σε αυτό που φτιάξαμε, να το συνεχίσουμε. Δηλαδή αυτή η ευθύνη είναι, δεν είναι μεγάλη κουβέντα, είναι ιστορική για τον ονομό μας. Συμφωνώ απόλυτα. Κύριε Μανουσάκη, τι έχετε να πείτε στους τηλεθεατές μας? Τελείωμα της γιορτής σήμερα, Κυριακή, βράδυ. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε στη γιορτή. Σας ευχαριστούμε που αγκαλιάσατε και διασκεδάσατε μαζί μας. Που αγκαλιάσατε τα λακωνικά προϊόντα. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ, η οποία ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Παρόλη την κρίση, παρόλη την ακεφιά, εδώ πέρα ήρθατε και κάναμε κέφι όλοι μαζί. Κύριε Μανουσάκη, αγαπητέ Μανούσο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την... Εγώ, Αντώνη, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ για την υποστήριξη, για την υποστήριξη, για την προώθηση, για την προβολή. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και ήμουνα και είμαι και θα είμαι. Να σε καλά, να σε καλά και εσύ. Γεια. Γεια. Και του χρόνου. Και του χρόνου, ναι. Κύριε Βαλιώτη, αγαπητέ Βαγγέλη, καταρχήν, συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Για δέκατη φορά συγχαρητήρια για αυτό που κάποτε ξεκινήσατε εσείς μαζί με τον Μανούζο τον Μανουσάκη και εμείς ακολουθήσαμε όλοι οι άλλοι, ο καθένας από το μετερίζι του, και φτάσαμε στη δεκάτη φορά, στη δεκάτη χρονιά. Πέστε μας δύο λόγια, σας παρακαλώ, για τη φετινή, τη δέκατη γιορτή Ελιάς και Ελλαδίου. Καταρχήν θα ξεκινήσω λίγο νωρίτερα, πριν τη δέκατη, την πρώτη γιορτή Ελιάς και Ελλαδίου. Όταν η ιδέα ήταν του Μανούσου του Μανουσάκη και αγκαλιάστηκε από το Δήμο Ινούντος και τρέξαμε να οργανώσουμε αυτή τη γιορτή. Ναι. Βρήκαμε αυτή τη χρονιά συμπαραστάτες στην ΤΕΔΚ του νομού Λακωνίας, τον πρόεδρο τον κύριο Γωμάτο και τον νομάρχη τον κύριο Φούρκα. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι που μας στήριξαν να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια. Ταυτόχρονα και το Υπουργείο Γεωργίας, αργότερα μπήκαν και άλλοι φορείς, το Υπουργείο Γεωργίας, η Αγροτική Τράπεζα, ο ΠΚΠ κλπ. Τα γνωστά. Από την πρώτη χρονιά μέχρι τη δέκατη ορίμασε αυτό το παιδί, μεγάλωσε αυτό το παιδί, έγινε τώρα έφηβος και μπορεί και από μόνος του να διεκδικήσει μερικά πράγματα η γιορτή Ελιάς και Ελλαδίου. Η δέκατη γιορτή Ελιάς και Ελλαδίου είναι το αποκορύφωμα αυτής των εκδηλώσεων. Ανθρωποποιήθηκε και έτσι πιστεύουμε ότι πρέπει να έχει άλλο βήμα και άλλη ρότα. Έτσι, εγώ προσωπικά πιστεύω, άλλο βήμα και άλλη ρότα. Δεν υπάρχει κανένας που να μην έχει αυτή την ιδέα. Γιατί η γιορτή είχε μια φιλοσοφία. Μαζευόμαστε εδώ και βγάζουμε τα λακωνικά προϊόντα από τη Σελασσία έξω από τον νομό, έξω από την Ελλάδα και έξω από την Λακωνία. Έξω από την Ελλάδα οι θερμοπύλες της Λακωνίας. Αυτός ήταν ο στόχος. Πιστεύουμε τώρα αυτός ο στόχος πρέπει να είναι και πάντα αυτός, ώστε εδώ θα είναι το ξεκίνημα. Εμείς, αν θυμίστε, κάναμε εδώ συνελεύσεις των παραγωγών, συνελεύσεις του κόσμου, αποφασίζαμε το τι θα κάνουμε. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί και τώρα. Και τώρα, επειδή είναι πιο έντονα τα προβλήματα και τα βλέπουμε και τα βλέπουμε και τα ζούμε, και δεν είναι ότι η γιορτή λύνει το πρόβλημα, η γιορτή πρέπει να έχει και ένα πρόβλημα διεκδίκησης. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Όλοι αυτοί οι μικρο... θα πήγατε να συζητήσατε και με τους ανθρώπους, εκτός από το περιεχόμενο της γιορτής, θα έχουν και αυτοί προβλήματα. Οι εκθέτες μας, είτε είναι παραγωγή, είτε είναι μικρές βιοτεχνίες. Παράδειγμα, οι τράπεζες, χρηματοδότηση των τραπεζών, πρέπει να δώσουν χρήματα, να ενισχύσεις. Η διεκδίκηση των αγροτών, που για μένα είναι σημαντικό, πρέπει να αλλάξει, γιατί η κοινή αγροτική πολιτική και όλα αυτά τα προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόβλημα δημιούργησαν στην αγροτική οικονομία και αυτό φαίνεται από μερικά στοιχεία. Όταν το 70% του κρέατος εισάγεται. Όταν τα δικά μας προϊόντα δεν μπορούν να βγουν έξω. Και εμείς έχουμε ποιότητα προϊόντων. Δεν χρειάζεται να τους κάνουμε μεγάλες αναλύσεις, γιατί και το κλίμα μας και η μεσογειακή διατροφή και όλα ευνοϊκούν την Ελλάδα να έχει τα καλύτερα προϊόντα. Χρειάζεται άλλη οργάνωση παραγωγής. Οι αγρότες πρέπει να οργανωθούν σε παραγωγικούς συνεταιρισμούς και να μπορούν από εκεί να μεταπουλούν τα πράγματα. Είναι το στόχος αυτός
ανάγκες. Όχι όμως πολλούς συνεταιρισμούς. Όχι παραγωγικούς συνεταιρισμούς. Ο καθένας μπορεί να το δει πώς θα το φτιάξει. Μπορεί να είναι ένα σε κάθε πρώην δήμο, να είναι δύο, δεν ξέρω τι θα είναι. Ένας αναπροϊόν. Ή αναπροϊόν. Αυτό είναι ζήτημα των ίδιων των εργοτών πώς θα το οργανώσουν. Σωστό. Εγώ δεν θα υποδείξω πώς θα είναι η οργάνωσή του. Αλλά έχετε μια εμπειρία. Όμως. Χρειάζεται μια άλλη παρακολούθηση και χρειάζεται το Υπουργείο να σταθεί σε αυτή την ενίσχυση τη προσπάθεια, να βρει αγορές, να κάνει. Γιατί δύσκολα μπορεί να βρει ο Βαγγέλης ο Βαλιώτης αγορές, όσο και καλός να είναι. Management. Γι' αυτό χρειάζεται μια άλλη οργάνωση. Γι' αυτό και η γιορτή Ελιάς και Λαδίου πρέπει να στραφεί να έχει και αυτή την κατεύθυνση από εδώ και πέρα. Είναι αναβάθμιση. 10 χρόνια έγινε. Φέτος ήταν τα αποκορύφωμα των 10 χρόνων. Ήταν μια πετυχημένη γιορτή Ελιάς και Λαδίου. Παρόλο τα προβλήματα που υπήρχαν και τα μικροπροβλήματα, μπορεί τα περίπτωνα να ήταν λιγότερα. Και αυτό είναι λόγω της συγκυρίας. Ήταν λιγότερα. Είχαμε πριν 3 χρόνια 127 εκθέτες, 120 περίπτερα και τώρα έχουμε 42 περίπτερα. Και πέρσι είχαμε 47. Δεν είναι η διαφορά. Δείχνει όμως ότι χρειάζεται μια καινούργια τώρα όθηση να πάει η γιορτή Ελιάς και Ελλαδίου μπροστά. Πιστεύω η γιορτή Ελιάς και Ελλαδίου δεν θα σταματήσει, θα συνεχίσει. Γιατί άκουσα και το φίλο μου τον Μανούσο να λέει: είμαστε η μακροβιότερη δεκαετία. Αυτή έχει καρπούς, έχει πόδια, έχει βάσεις και θα συνεχίσει. Σωστό. Είτε είναι Μανούσος, είτε είναι Βαλιώτης, είτε είναι όποιος είναι. Οποιοςδήποτε. Σωστό. Έτσι πιστεύουμε. Συμφωνώ και σας συγχαίρω για την ιδέα και για την μαχητικότητα που έχετε. Άλλωστε το έχετε αποδείξει εμπράκτως εσείς και σαν δήμαρχος και επειδή, τώρα σαν δημοτικός σύμβουλος. Επειδή στη γιορτή Ελιάς και Ελλαδίου δεν συμμετέχω ούτε σαν δήμαρχος, ούτε σαν αρχηγός της Ελλάδας αντιπολίτευσης, ούτε σαν δημοτικός σύμβουλος. Συμμετέχω γιατί σαν λάκωνας και σε αυτήν επένδυσα εντός εισαγωγικών. Έτσι. Πόνεσα για να γίνει αυτό το πράγμα και θέλω αυτό το πράγμα να προχωρήσει. Και πονάω και τώρα που γίνεται αυτή η εκδήλωση, να βλέπω ατέλειες. Εγώ θέλω να σας συγχαρώ καταρχήν και να σας ευχηθώ. Εδώ θα είμαστε και μετά από 50 χρόνια να είναι ακόμα η γιορτή της Ελιάς και του Λαδίου. Εδώ θα είμαστε. Φυσικά, το όχι να είναι 50 χρόνια, το κανάλι να είναι πάνω από 50 χρόνια. Εμείς θα είμαστε. Βιολογικά να είμαστε όμως για να γίνει αυτή η επιτυχία των 10 χρόνων και των 50 και των 100 και ό,τι είναι, χρειάζεται να τη στηρίξουν αυτή την προσπάθεια άνθρωποι σαν και εσάς, όπως και τη στηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια. Οι ίδιοι οι παραγωγοί να τη στηρίξουν, οι ίδιοι οι αγρότες να τη στηρίξουν και αν τη στηρίξουν οι παραγωγοί και οι αγρότες, εξαναγκάζονται. Είτε τους λένε πολιτικούς, είτε τους λένε μέσα μαζικής επικοινωνίας, είτε τους λένε οτιδήποτε να έρθουν. Οι ίδιοι πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό είναι ένα εργαλείο, είναι ένα φορέας που μπορούν να τον αναγκάσουν να διεκδικήσουν. Οι αγρότες, εάν έχουν οι αγρότες χρήματα, έχει ο τόπος χρήματα. Μα άκουσα εχθές που λέτε. Το είπα. Το είπατε. Άκουσα τις ομιλίες. Έτσι πικράθηκα. Όταν λέει βγήκαμε, κάναμε. Εδώ μιλάμε για λάδι και ελιά. Έτσι. Πέρσι οι αγρότες πουλήσαν 1,70 ελιάς. Φέτος εισέχουν στα βαρέλια και πουλάνε 0,80. Καταλαβαίνετε τι ζημιά γίνεται στην αγροτική οικονομία αλλά και στον νομό. Γι' αυτό είπα χρειάζεται μια άλλη διεκδίκηση. Σας ευχαριστώ εσάς προσωπικά το κανάλι για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνατε να στηρίξετε αυτή τη γιορτή Ελιάς και Λαδίου. Και επειδή σας βλέπω σήμερα, είμαστε Κυριακή και είναι 11.30 ώρα και είσαστε εδώ να προβάλλετε τη γιορτή Ελιάς και Λαδίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βαλιώτη.